Σύμφωνα με πληροφορίε που επικαλείται, οι καθημερινή οι θεσμοί διατύπωσαν τι ενστάσει του στο κυβερνητικό σχέδιο επικαλούμενοι την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ουσιαστικά αναφέρουν η οδηγία δεν αφήνει άλλο περιθώριο στι κυβερνήσει παρά είτε να μην επιβάλλουν καθόλου ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, είτε να εφαρμόσουν τον κατά περίπτωση κανονικό συντελεστή, εμπροκειμένο το 23%, εάν οι υπηρεσίε υπαχθούν σε καθεστώ ΦΠΑ. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέο πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο, καθώ είτε θα πρέπει να επιλεχθεί το 23% είτε να αναζητηθούν από την αρχή ισοδύναμα ύψου πλέον των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Από τη μεριά του, πάντω, οι φροντιστηριούχοι τηρούν στάση αναμονή, περιμένοντα τι τελικέ αποφάσει. Περιμένουμε μέχρι τις 15 Νοέμβρη για να δούμε αν τελικά η επιβολή ΦΠΑ η οποία ψηφίστηκε από το καλοκαίρι θα ισχύσει ή η αναστολή η οποία δόθηκε μέχρι τις 15 Νοέμβρη θα εφέρει και την κατάργηση. Ε, έτοιμα όλου του κλάδου αλλά και ολόκληρη τη κοινωνίας, είναι η κατάργηση ειδικά για τα φροντιστήρια και τη και, ε, και των ξένων γλωσσών. Ε, ακούσαμε προχθέ τον Υπουργό να, λέει, να μιλάει για επιβολή ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία, ε, ξεχωρίζοντα το θέμα ότι εκεί φοιτούν μαθητέ μια άλλη ε, κοινωνική και οικονομική τάξη. Ε, δεν θα έλεγα ότι ισχύει, αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Για μα το, το μεγάλο ζητούμενο είναι το φροντιστήριο. Δευτεροβάθμιε και ξένων γλωσσών. Γιατί το φροντιστήριο είναι ένα λαϊκό σχολείο, είναι απλωμένο σε όλη την Ελλάδα και προφανώ φοιτούν μαθητέ οι οποίοι επιδιώκουν την εισαγωγή του στα πανεπιστήμια και άρα η επιβολή ΦΠΑ θα έφερε ένα επιπλέον κόστο στην ελληνική οικογένεια. Οι φροντιστηριούχοι από τη μεριά του επίση θέλουν να πιστεύουν ότι θα ακολουθηθεί η τήρηση τη Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία, η οποία θα εξασφαλίσει εκτό των άλλων και ίσε ευκαιρίε στη μόρφωση και στην εισαγωγή στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη χώρα σε όλου του μαθητέ τη ελληνική επικράτεια. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει η λογική, λέγοντα λογική ενώ σύμφωνα και με την κοινοτική οδηγία, η μη επιβολή ΦΠΑ στι εκπαιδευτικέ υπηρεσίε. Ε, Σα είπα και νωρίτερα, αυτό νομίζω ότι είναι η απέτηση όλων μα, όχι μόνο του κλάδου, γιατί δεν δικό μας ζητόμενο, είναι δικό μα ζητούμενο, είναι ζητούμενο όλη τη κοινωνία. Δεν υπάρχει σχεδόν παιδί, ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία, το οποίο να μην φοιτεί σε κάποιο φροντιστήριο. Είναι άδικο θεωρώ να επιβαρυνθεί με ένα ποσό και δεν εξασφαλίζει εξάλλου και την ισοτιμία απέναντι στι εξετάσει για ένα παιδί το οποίο μένει στην περιφέρεια ή ένα παιδί το οποίο μένει στα κέντρα.